Γνωρίζετε, το Σάββατο στις 30 του μήνα η πόλη υποδέχεται ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο που αναβιώνει μετά από 10 χρόνια στην χώρα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά από μέρους του Δήμου Λαρισαίων αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου στο επίπεδο της πόλης μας πια αυτή η διοργάνωση να αποκτήσει πραγματικά το νόημα που επιβάλλεται να έχει. Θέλω λοιπόν για να ευχαριστήσω σε ένα πρώτο επίπεδο για την πολύ καλή συνεργασία τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αργενάκη, την Οργανωτική Επιτροπή, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ελλάς και βεβαίως και τους ανθρώπους μου στο Δήμο, όλους εν τέλει όσοι εργάστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ήταν αρκετό διάστημα, προκειμένου να βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ωφέλη τα οποία για άλλη μια φορά επιθυμώ να τονίσω. Το ένα είναι ότι μέσα από τον αγώνα αυτό και τη διεθνή προβολή του η πόλη μας εξασφαλίζει μια εξαιρετικά μεγάλη προβολή σε όλη την Ιφίλιο και το δεύτερο είναι ότι ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στη Λάρισα, οι δύο διανυκτερεύσεις των πολυπληθέστατων ομάδων, 129 αθλητές στην πόλη, είναι προστιθέμενη η αξία για την οικονομία της πόλης. Και είναι γνωστό ότι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα τα οποία διεκδικεί και παίρνει η πόλη, σαφέστατα έχουν τέτοιο πρόσημο. Όμως υπάρχει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω ότι και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, οι διοργανωτές στο σύνολό τους, έχουν βάλει ένα στόχο. Το στόχο το ποδήλατο ως ήπιο μέσο κυκλοφορίας μετακίνησης, να μπει στη ζωή μας για τα καλά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Στις πόλεις μας, έτσι όπως έχουν δομηθεί, με την αύξηση των αυτοκινήτων, τα προβλήματα είναι παντού και πολλά. Άρα λοιπόν, ο στόχος της χρήσης του ποδηλάτου και το ισχυρό μήνυμα που περνάει και αυτός ο αγώνας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί στη Λάρισα κάνουμε μια ιδιαίτερη δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή, στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο ήπιας μετακίνησης στην πόλη, προκειμένου να απαλλαγούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων της πόλης βεβαίως από τα πολλά αυτοκίνητα που έρχονται στο κέντρο και να πάμε σε μια εποχή μιας βιώσιμης κινητικότητας και άρα και βιώσιμης ανάπτυξης στην πόλη.